Το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Σαρών πέρασε σήμερα η σερέα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή, καθώς κλήθηκε να είναι μάρτυρας σε δύο περιπτώσεις απάτης. Από γυναίκα η οποία επικαλούνταν το όνομά της με σκοπό, όπως έλεγε, να διορίσει κόσμο. Οι συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις έγιναν γνωστές και η σερέα βουλευτής πήγε στο δικαστήριο προκειμένου να καταθέσει πως ουδεμία σχέση έχει με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Έγινε σήμερα μία δίκη. Η κατηγορία ήταν απάτες κατά συρροή, δύο περιστατικά. Υπήρξε καταθήκη και για τα δύο περιστατικά, ένα έτος για το καθένα. Είναι αρκετά μεγάλη καταδίκη για τέτοιο συμβάν. Αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί από τη συγκεκριμένη κυρία δεν ήταν το πρώτο. Είχε μια γνωριμία μαζί μου, ούτε καν φιλική, πάντως σε καμία περίπτωση στενή μου φίλη, αλλά το χρησιμοποιούσε, επικαλούνταν το όνομά μου, υποσχόμενοι σε συμπολίτησές μας ότι θα τις διορίσω εγώ και αυτή τους αποσπούσε χρήματα. Μάλιστα, όπως τονίζει η κυρία Σταμπουλή, σε καμία περίπτωση οι διορισμοί πλέον δεν γίνονται με μέσον, αλλά ξεκάθαρα και με όρους ΑΣΕΠ. Δύο από αυτές το κατήγγυλαν και σήμερα ήμουν μάρτυρα στο δικαστήριο. Και αν ζήτησα να κάνω αυτές τις δηλώσεις, είναι ακριβώς για να πληροφορηθούν και άλλες συμπολίτες και συμπολίτες μας ότι είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο και δεν υπόσχομαι σε κανένα να τον διορίσω, και μάλιστα με τέτοιους πλάγιους τρόπους που λέει αυτή η κυρία. Οι διορισμοί πια γίνονται ανοιχτά, με προκηρύξεις, με μόρια. Το λέω σε κάθε περίπτωση που με ρωτάει κάποιος. Και ακόμη περισσότερο, βέβαια, είναι αδύνατο να βάζω μεσάζοντα να ζητά χρήματα. Αυτό με δυσφημίζει, είναι απαράδεκτο και γι' αυτό ήρθα και στο δικαστήριο να καταθέσω ώστε να επιτευχθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερη καταδίκη της εν λόγω κυρίας. Σύμφωνα με την κυρία Σταμπουλή, υπάρχει και τρίτο περιστατικό, το οποίο ωστόσο δεν έφτασε στο δικαστήριο. Δύο είναι αυτές που ήρθαν να κάνουν μήνυση. Στο μεταξύ, όμως, ώστε να εκδικαστεί η μήνυση, πληροφορήθηκα κι άλλο περιστατικό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ακόμη που δεν το έχω πληροφορηθεί. Άρα λοιπόν, ξαναλέω. Κανείς να μην πέφτει σε τέτοια παγίδα, να μην πιστεύει ότι θα αποσπάσει κάποια ευνοϊκή μεταχείριση από μένα ή και από οποιονδήποτε άλλον, θα έλεγα, δίνοντας χρήματα σε διάφορους που εμφανίζονται ως μεσάζοντες. Όταν το ακούσατε αυτό εσείς, πέσατε από τα σύννεφα, λέτε, τι έγινε τώρα προφανώς? Αυτό που έκανε ήταν να ενθαρρύνω πολύ πιεστικά τις κυρίες να καταθέσουν μήνυση, ώστε να έρθω κι εγώ σαν μάρτυρας για να καταδικαστεί το συμβάν. Τέλος, η σερέα βουλευτής καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα δεν θα μπούμε στα ποσά. Ναι, για γυναίκες άνεργες που ψάχνουν για δουλειά ήταν σημαντικά. Πατούσε πάνω σε αυτό, έτσι, στην ανεργία και στο ότι οι γυναίκες ήθελαν να δουλέψουν. Ναι, ακριβώς. Ναι, να μην είναι αφελείς και εύπιστοι οι συμπατριώτες και οι συμπατριώτισσές μας. Ό,τι αίτημα έχουν και το θεωρούν νόμιμο και εύλογο, να το αναφέρουν ευθέως στο πρόσωπο που πιστεύουν ότι μπορεί να ασχοληθεί με το αίτημα, αρκεί, είπαμε, να είναι νόμιμο και θεμητό. Και να μην εμπιστεύονται κανένα μεσάζοντα σε καμιά περίπτωση.